Χρόνια σας πολλά, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά και στα παιδιά μας και στους γονείς των παιδιών και σε όλους τους συμπολίτες μας. Συνεχίζονται οι προκλήσεις υλικών ζημιών στα σχολεία της Τρίπολης από αγνώστους. Συγκεκριμένα το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου, άγνωστοι μπήκαν στη σχολική μονάδα και προκάλεσαν ζημιές και δολιοφθορές εντός του κτηρίου. Πραγματικά κάποια περιστατικά που δεν μπορούν βέβαια να αλλάξουν και να μαυρώσουν τη γενικότερη εικόνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό, παρατηρήθηκαν στην πόλη μας. Τώρα κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και πρέπει κανένας σε βάθος χρόνου να αναλύσει τις αιτίες που γενεσιουργούν όλα αυτά. Στην παρούσα ώρα αυτό που είναι γνωστό είναι ότι σε δύο σχολικές μονάδες έχουν γίνει υλικές ζημιές. Δεν λέω καταστροφές γιατί ίσως είναι υπερβολική η λέξη, αλλά τέλος πάντων και καταστροφές να πει κάποιος δεν απέχει από την πραγματικότητα, διότι στο σχολικό χώρο δεν παρέχεται μόνο γνώση, αλλά λειτουργεί και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, δηλαδή να μπορεί το άτομο με την καθοδήγηση των διδασκόντων, με τη διεύθυνση του σχολείου, με τη συνεργασία με την οικογένεια και τους άλλους φορείς, να μπορεί λοιπόν ο μαθητής να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία και στις δομές της. Αυτή είναι η κοινωνικοποίηση. Είναι μια βασική αποστολή της σχολικής μονάδας πέρα από τη γνώση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που όχι εμένα μόνο, αλλά όλους όσους ασχολούμεθα με την εκπαίδευση, δηλαδή εννοώ τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους συναδέλφους καθηγητές, μας απασχολεί ή πρέπει να μας απασχολεί. Σε ό,τι με αφορά, από την πρώτη στιγμή έχω απόλυτη και έγκαιρη ενημέρωση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Από την πρώτη στιγμή, η εκπαιδευτική και η διεύθυνση του σχολείου απευθύνθηκε προς τις αρμόδιες αρχές αστυνομίας για διερεύνηση του περιστατικού. Αν εστιάζεστε στο τρίτο γυμνάσιο Τρυπόλεως, πράγματι χτες το βράδυ ενημερώθηκα από το διευθυντή ότι έγιναν, εκεί δεν έχουμε κατάληψη, έγινε είσοδος κάποιων ατόμων και δεν θα πω εγώ, υπάρχουν αρμόδιες αρχές που θα το πούν αυτό. Εγώ δεν ήμουν παρόν ούτε αυτόπτης, ούτε είναι ο ρόλος μου να διευκρινίζω πράγματα που είναι υπόθεση και αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών αρμοδίων. Και αυτή ήταν και η άποψή μου, είπα και στο διευθυντή της σχολικής μονάδας, αυτή ήταν η οδηγία μου. Κάθε αρμόδια αρχή να επιληφθεί πάνω στο αντικείμενο που έχει με ενέργειες του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Και εκτιμώ ότι έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να αποφαινόμαστε για τα πρόσωπα που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα, ούτε να κάνουμε υποθέσεις. Εμπιστευόμαστε το κράτος και τις λειτουργίες του, τη συντεταγμένη πολιτεία. Δική μας δουλειά λοιπόν είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, να επαναλειτουργήσει η σχολική ομάδα εποφελία των παιδιών της πόλης μας. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά, είτε είναι εξωσχολική, είτε είναι κάποιοι άλλοι, που δεν θέλω εγώ να επισέλθω σε αυτό όπως προείπα, δημιουργούν ζητήματα και καμιά φορά κακώς δημιουργούν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και σε εμάς τους ιδίους, αν δεν διεισδύσουμε βαθύτερα στα προβλήματα, ότι είναι θέματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εγώ λοιπόν σας διαβεβαιώνω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών της πόλης δεν εκφράζεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες και είναι βέβαιο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από τις συναντήσεις που έχω με τους συλλόγους γονέων και με γονείς μεμονωμένους, αλλά και με άλλους παράγοντες της αγωγής, του πολιτισμού, της πόλης. Στην Τρίπολη υπάρχει μια κουλτούρα που δεν εκφράζεται με αυτά. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά δεν εκφράζουν τα σχολεία μας, δεν εκφράζουν τα παιδιά μας, ίσως εκφράζουν κάποιους κύκλους εντελώς μειοψηφικούς στην κοινωνία. Αυτή είναι σταθερή άποψή μου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κύριο Γιάννη Γαλινό, έχουν γίνει καταστροφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού, φθορές σε αίθουσες αλλά και χώρους εισόδου. Είναι αυτονόητο ότι οι ζημιές στα Θρανία είναι λιγότερες, οι μικρότερες ζημιές. Μιλάμε για ζημιές θύρες εισόδου, μιλάμε για ζημιές σε εξοπλισμό, μιλάμε σε μηχανήματα απαραίτητα για την λειτουργία της σχολικής μονάδας. Όσον αφορά το τρίτο γυμνάσιο,
έχουμε την ενημέρωση για ζημιές, για υλικές καταστροφές, άρα όχι για κλοπές. Όσον αφορά το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο, και εκεί η αναφορά που έχω εγώ, η ενημέρωση που έχω, είναι ότι μιλάμε πάλι για υλικές ζημιές, κυρίως θράψη υαλοπινάκων, θυρών, κρυστάλλων, τέτοια πράγματα. Είναι απαράδεκτα πράγματα, μιλάμε για ζημιές πάρα πολύ σοβαρές που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία σήμερα και των δύο σχολικών μονάδων, και οι δύο αυτές μονάδες λειτουργούν, έχει τεθεί σε ενέργεια η τηλεκπαίδευση. Να μην χάνουν τα υπόλοιπα παιδιά που δεν συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες ή τέλος πάντων να μην χάνουν τα παιδιά γενικώς στο μάθημά τους. Αναφέρομαι στις καταλήψεις. Όσον αφορά τις κάμερες, θα σας πω ότι υπάρχει ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και ενισχύεται αυτή η άποψη και από τους συλλόγους γονέων και από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, όχι μόνο της δικιάς μας βαθμίδας, αλλά και της άλλης βαθμίδας, δηλαδή της πρωτοβάθμιας, ότι πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της φύλαξης των σχολείων. Αν εκτιμήσουμε ότι στα δύο σχολεία, στο δεύτερο γυμνάσιο και στο τρίτο γυμνάσιο, όλες αυτές οι υλικές ζημιές ή καταστροφές, όπως θέλετε πείτε τες, έλαβαν χώρα απογευματινές ώρες που δεν λειτουργούσε το σχολείο, είναι αυτονόητο ότι κάποιος πρέπει τελικά να έχει την μέρημνα και την ευθύνη. Ή κάποια αρχή ή κάποιοι φύλακες, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό, θα έρθει η επίσημη πολιτεία να δει το πρόβλημα και να δώσει τη λύση. Φυσικά με το δικό μας ενδιαφέρον, που πρέπει να είναι και ένα πάγιο αίτημα, διότι το σύγχρονο σχολείο έχει τέτοιο εξοπλισμό που έχει μια υπολογίσιμη αξία και φυσικά πρέπει να φυλάσσονται όλα αυτά τα μηχανήματα, τα αντικείμενα, οτιδήποτε έχει να κάνει. Δεν είναι όπως πριν πολλές δεκαετίες που τα σχολεία είχαν ένα λιτό εξοπλισμό. Σήμερα έχουν σύγχρονα μηχανήματα, έχουν διαδραστικούς πίνακες, έχουν βιντεοπροβολής, έχουν μηχανήματα για την πιο άνετη και πιο αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων και πάρα πολλοί συνάδελφοι τα χρησιμοποιούν. Είμαστε στην εποχή που η πληροφορική έχει μπει στη ζωή μας, η τεχνολογία γενικά έχει μπει στη ζωή μας, έχει μπει και στις σχολικές μονάδες, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον οι πάντες. Εκείνο που θέλω να επενέσω με την ευκαιρία αυτή, οι διευθυντές των σχολείων και έχουν δημοσίως τα συγχαρητήριά μου, έλαβαν γνώση και ήταν εκεί απογευματινές ώρες. Θέλω να πω ότι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, δεν λειτουργήσαν με το δημοσιοπαλικό ωράριο, αλλά αισθάνοντας το βάρος της ευθύνης που έχουν και ήσαν σχολικές μονάδες εκεί και τις νυχτερινές ώρες ακόμα. Κάνουν δηλαδή πέρα από τις δυνάμεις τους, καταθέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της δημόσιας εκπαίδευσης.